Συνεχίζουν να απέχουν από τα επαγγελματικά τους καθήκοντα οι δικηγόροι της Κορίνθου μέχρι και τις 28 Ιανουαρίου τουλάχιστον, όποτε και έχει οριστεί η νέα Γενική Συνέλευση του Συλλόγου. Ο πρόεδρος του Δικηγορικού Συλλόγου σε δηλώσεις του τόνισε ότι ο Δικηγορικός Σύλλογος θα συνεχίσει τις επαφές του με την πολιτική ηγεσία των Υπουργείων Δικαιοσύνης και Οικονομικών, προκειμένου να ακουστούν οι προβληματισμοί και η αντίθεσή του σε σημεία του νομοσχεδίου. Εμείς αποσυνδέουμε τις εκλογές στους Δικηγορικούς Συλλόγους με τον αγώνα μας να πείσουμε την πολιτεία, την κυβέρνηση και παράλληλα να πιέσουμε σχετικά με τα δικαιώματα, τα δικά μας, τα δικαιώματα των επιστημόνων ελευθέρων επαγγελματιών, τα δικαιώματα όλων των μεσαίων και μικρομεσαίων ελευθέρων επαγγελματιών, διότι επιτέλους κατέστη σαφές ότι αυτό το άνοιγμα των δήθεν κλειστών επαγγελμάτων δεν αφορά τους δικηγόρους ή τους μηχανικούς ή τους φαρμακοποιούς. Στην αρχή 6 επαγγέλματα έπαιζαν. Τα 6 έγιναν 160 και κατά 160 έγιναν 350. Δηλαδή θίγεται, προσβάλλεται, μένει χωρίς κανόνες αρρύθμιστη η ραχοκοκαλιά της ελληνικής οικονομίας. Οι μεσαίοι, οι μικρομεσαίοι και οι μικροί. Προς μεγάλη χαρά των μεγάλων, οι οποίοι τους φαντάζονται είτε υπαλλήλους τους, είτε επιθυμούν να καταλάβουν την θέση αυτών. Δηλαδή πηγαίνουμε σε μια άλλη τάξη, σε μια άλλη κατάσταση πραγμάτων. Όσον αφορά το θέμα των κλειστών επαγγελμάτων, γιατί πολλή κουβέντα γίνεται και λίγοι το έχουν αντιληφθεί. Κλειστά επαγγέλματα είναι τα επαγγέλματα τα οποία έχουν περιορισμούς στην είσοδο. Αυτό ίσχυε παγίως και τα οποία είχαν κάποιους κανόνες λειτουργίας. Αλίμονο αν κάποιο επάγγελμα δεν έχει κανόνες λειτουργίας. Στη συνέχεια προσέθεσαν στην κατηγορία των κλειστών και τους κανόνες της λειτουργίας και λένε κλειστό κατά την άσκηση. Δηλαδή, ελεύθερη είσοδος, ελεύθερη λειτουργία. Δηλαδή, να πηγαίνει κάποια κυρία, κάποιος κύριος στο κομμωτήριο ή στον κουρέα και εκεί ο επαγγελματίας να μην έχει καν αυτό το δίπλωμα της ιδιωτικής σχολής που χρειάζεται, χωρίς καν να έχει διαπιστωμένη προϋπηρεσία. Δηλαδή, ο καθένας να κάνει ό,τι θέλει. Να μπαίνει κάποιος σε δικηγορικό γραφείο και να μην μπορεί να ξέρει αν αυτός ο δικηγόρος έχει τελειώσει κάποια νομική σχολή της Ελλάδος, αν έχει τελειώσει κάποια αξιόλογη νομική σχολή του εξωτερικού, μήπως έχει τελειώσει με τον γνωστό τρόπο κάποια νομική σχολή της Ανατολικής Ευρώπης ή κάποιο κολέγιο τριετούς φοιτήσεως Έλληνο-Γαλλικό-Πορτογαλικό, το οποίο εδρεύει στη Μεσογείο ή στην Κατεχάκη ή οπουδήποτε αλλού. Μιλάμε δηλαδή για διάλυση όχι μόνο των επιστημονικών επαγγελμάτων, αλλά και όλων ανεξαρτήτως των ελευθέρων επαγγελμάτων στον τόπο μας. Εμείς οι δικηγόροι μπορούμε να καταπιούμε, να αντιληφθούμε και να κατανοήσουμε πολλά πράγματα. Δεν στεκόμαστε σε κανενός είδους συμφέρον. Εάν κάτι εξυπηρετούσε τη χώρα και τους πολίτες, εμείς θα ήμασταν αλληλέγγυοι, όπως το πράξαμε σε πολλές περιπτώσεις, γιατί είμαστε οι μόνοι που φορολογούμαστε και στην πηγή άμεσα. Εδώ όμως είναι τα συμφέροντα εκείνα τα οποία υπαγορεύουν. Δηλαδή όλο το θέμα με εμάς τους δικηγόρους, για να καταστεί σαφές, είναι το θέμα των δικηγορικών εταιριών του κέντρου, που θέλουν να έρθει η απαγόρευση να επεκτείνονται στην επαρχία και να μπορέσουν να επεκταθούν στην επαρχία για να φάνε το ψωμί ποιον. Όχι των παλαιών δικηγόρων της επαρχίας προς Θεού, αλλά των νέων παιδιών που ούτως ή άλλως βρίσκονται σε δυσκερέστατη θέση. Και προκάλεσε αλγινότατη εντύπωση σε όλη την Ελλάδα το γεγονός ότι απεργούν επί τριήμερων όλοι οι δικηγορικοί σύλλογοι της χώρας πλην του Δικηγορικού Συλλόγου των Αθηνών. Τα πράγματα δηλαδή ξεκαθάρισαν και οι μάσκες έπεσαν. Αφού με ρωτήσατε τι σκεφτόμαστε να πράξουμε, θα συνεχίσουμε την επικοινωνία μας,
άλλωστε προσωπικά, έχω επικοινωνήσει πάρα πολλές φορές με τον Υπουργό Δικαιοσύνης, τον κύριο Καστανίδη, και επίσης και με τον κύριο Παπακοσταντίνου. Είχα προσωπική επικοινωνία στα πλαίσια της Συντονιστικής Επιτροπής και εξέθεσα άμεσα τα προβλήματά μας. Αλλά παράλληλα όμως, εμείς εδώ στην Κόρινθο έχουμε την αποχή μας, μεγαλύτερα από την αποχή που έχουν οι επαρχιακοί σύλλογοι της Ελλάδος, και διαρκεί μέχρι τις 28 Ιανουαρίου, οπότε τότε έχουμε και τη νέα μας Γενική Συνέλευση.